Εσείς τώρα παντρευτήκατε το πρώτο σας φλερτ. Ναι. Πώς το γνωρίζετε το σύζυγό σας? Θα πω τώρα ιστορίες που θα γελάσει και ο κόσμος. Λοιπόν, τον άντρα μου, τον μετέπειτα άντρα μου δηλαδή, τον γνώρισα όταν ήμουνα 8. 8 χρονών. Ναι. Και εκείνος ήταν λίγο πιο μεγάλος, 3-4 χρόνια πιο μεγάλος. Πώς, τι, ήταν οικογενειακή φίλη? Το σχολείο που πήγε, ένα το δημοτικό, έκανε ένα χορό στην Έλλη, ναι, του Ζαπίου. Ναι. Και είχα πάει κι εγώ, με τη μητέρα μου βέβαια, και είχε πάει και ο άντρας μου, γιατί η αδελφή του ήταν μαζί στο σχολείο με μένα. Μάλιστα. Και το, θυμάμαι αυτό το αγοράκι με... Θυμάστε το αγοράκι? Έλα, ναι, ναι, τώρα που ναι, το θυμώ, κάποια πλάκα τώρα. Δεν κάνω πλάκα. Θυμάμαι αυτό, θυμάστε το παιδί. Θυμάστε το αγοράκι. Ναι, αυτό το παιδί το οποίο φορούσε ένα βελούδινο παντελονάκι κοντό, έτσι. Κοντό. Με που κάμισο αυτά που φορούσαν τότε έτσι τα... Ναι. Κάπως έτσι, πώς ήτανε. Περίεργα, ναι, ναι. Και γιατί σε πω, το θυμάμαι. Μιλήσαμε, ήταν οι μαμάδες μας κάτι και είπαν αυτά μετά. Και χαθήκαμε. Μετά έμενε πιο πάνω στη γειτονιά εκείνος. Κάποια στιγμή βρεθήκαμε, έκανα ένα πάρτι, πήγα εγώ στο πάρτι με την αδελφή του. Πόσο χρονών τώρα αυτά μετά? Αυτά όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 15. 15. Ναι, είχα ένα pick-up τότε εγώ. Ναι. Γιατί δεν είχαμε όλοι pick-up. Έτυχε εγώ να έχω ένα pick-up. Και με καλούσαν στα πάρτι. Για να πάρετε το pick-up. Γιατί είχα το pick-up. Λοιπόν, και πήγαινα λοιπόν εγώ στο πάρτι με το pick-up και χορεύαμε τότε διάφορα πράγματα με το pick-up. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, από εκεί άρχισε, είμαστε φίλοι. Μετά πήγε στην σχολή δοκίμων, έδωσε εξετάσεις. Αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Τότε δεν ήταν, έδωσε εξετάσεις σχολή δοκίμων, μπήκε και ήταν δόκιμος. Μάλιστα. Με το σπαθάκι και όλα αυτά τα... Με τη στολή, τη λευκή και τα λοιπά. Ωραία, ναι. Κούκλος. Κούκλος ήταν και πολύ ωραίος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βγαίναμε σαν φίλοι οικογενειακοί. Με έπαιρνε, ναι, στη σχολή δοκίμων που ήταν η χωρή, έπρεπε να έχει μια ντάμα, μου λέει, Αντιγόνη, θα έρθεις, ναι, ναι, ναι. Και κάποια στιγμή μου λέει... Ήσασταν η ντάμα του. Ναι, ήμουν η ντάμα του. Κάποια στιγμή μου λέει, με παίρνει ένα τηλέφωνο, mm-hmm, ένα βράδυ και μου λέει, θες να τα φτιάξουμε. Από το τηλέφωνο, ε. Από το τηλέφωνο και ήταν να τα φτιάξουμε τότε, έτσι. Να τα φτιάξουμε, ναι. Θες να τα φτιάξουμε. Και λέω εγώ, ναι. Και ήταν τέτοια η χαρά του που δεν συνέχισε, από την ταραχή το κλείσε. Αυτό, τα φτιάξατε. Ναι, τα φτιάξατε. Το κλείσε, λέει, ναι, τι να πω άλλο. Ναι, το κλείσε, τα φτιάξαμε, εντάξει. Τώρα μην νομίζετε πώς τα φτιάχνουν τώρα. Ναι, φλερτ αυτό το, ναι. Το φλερτ αυτό και τα λοιπά. Και μετά κάποια στιγμή, όταν τελείωσα τη δραματική σχολή, όταν δεν του είπα ότι δίνω εξετάσεις δραματική. Το έμαθε πριν εκείνο, από τους γονείς σας? Ταυτόχρονα, την ίδια μέρα. Με το άκουσμα ότι εσείς θα φεύγατε για Γερμανία. Ναι, αυτό δεν μπορούσε να κάνει κάτι, έπρεπε να πάω να σπουδάσω κτλ. Όταν όμως του είπα ότι δίνω εξετάσεις. Είχε γίνει αξιωματικός τότε. Ναι. Όταν του είπα ότι δίνω εξετάσεις δραματική κτλ. Σου λέει, προκειμένου να φύγει, ας την αδώσει, θα της περάσει, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και έδωσα και όχι μόνο δεν τον ενδιέφερε πια, ίσα-ίσα που... Σας ενθάρρυνε μετά. Με ενθάρρυνε, του άρεσε και με στήριξε σε όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια το χάσετε πέρσι στον συντροφό σας? Το χάσετε πέρσι. Okay. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Από 16. Πω, πω. Είμαι τόσα χρόνια στο θέατρο. Βάλτε και τα πριν πάω στο θέατρο. Εγώ θα βάλω από 8 ότι είσαστε μαζί. Α, γιατί... καλά, το 8, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέτε, ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην είναι. Δεν ξέρω, και εγώ το σκέφτομαι. Να σου πω κάτι, εγώ σας θαυμάζω. Να είναι γραμμένο στη μοίρα του καθενός. Ναι, ναι, ναι. Κάτι γίνεται πάντως. Κάτι γίνεται. Εγώ σας θαυμάζω γιατί πραγματικά είναι σπάνιο. Δηλαδή, δεν το απαντούμε κάθε μέρα να υπάρχει ένας παιδικός έρωτας που να κρατάει τόσα χρόνια και να κάνει μια όμορφη οικογένεια με δύο παιδιά που αποκτήσατε. Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ζήσατε μια πολύ ευτυχισμένη ζωή, με πολύ αγάπη. Μα και δεν το λέω, πρώτη φορά το αναφέρω αυτό, γιατί για τις σημερινές εποχές ίσως ακουστεί και λίγο έτσι, σου λέει, τι μας λέει, ας πούμε. Ακουστεί περίεργα και πολλές φορές αυτό που είναι, ας πούμε, κάτι σπάνιο, mm-hmm, ακριβώς επειδή είναι πολύ σπάνιο,
να σε κάνει να μην το αναφέρεις, να σου δημιουργεί ενοχές. Απίστευτο αυτό που λέτε τώρα. Και γι' αυτό και δεν το αναφέρω, γιατί θεωρώ ότι είναι και μία πρόκληση για τους άλλους ανθρώπους και σου δημιουργεί και κάποιες ενοχές που δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι το φυσιολογικό αυτό. Αυτό είναι, ναι. Είμαστε πλασμένοι να βρούμε έναν σύντροφο και να είμαστε μαζί του και θα έπρεπε να είναι αυτό το φυσιολογικό, αλλά δυστυχώς οι εποχές μας έχουν πάρει άλλο δρόμο. Δεν πιστεύετε όμως ότι κι εσείς είσαστε τυχεροί? Σαφώς ήμουν τυχεροί. Στα δύο σας. Γιατί δεν είχα να σας πω γιατί. Ναι. Γιατί ακριβώς επειδή ήμουν μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δεν είχα φθορές. Mm. Δεν είχα φθορά στην προσωπικότητά μου. Δεν είχα πίκρες αλλάζοντας συντρόφους, mm-hmm. που αυτό προφανώς επιγόνει. Γι' αυτό ήμουν πολύ τυχαίρη. Τα δύο παιδιά πόσο χρόνο είναι? Ο γιος μου είναι 42, περίπου 43. Με τι ασχολείται? Είναι αναλυτής προγραμματιστής. Α, ωραία. Να τα μαθηματικά που δεν τα έχετε εσείς, πήγαν στο γιο. Ναι. Και η κόρη, η κόρη είναι η Τίνη. Είναι η Τίνη, είναι διαφημίστρια. Α, διαφημίστρια. Ναι, ναι. Έχετε και εγγονάκι? Έχω δύο. Δύο εγγονάκια έχετε, να τα χαίρετε. Από το γιο ή από, από την κόρη? Η μία είναι 2,5, τώρα θα γίνει 3 και το άλλο είναι 50 ημερών. Τι λέτε τώρα? Αλήθεια λέτε? Ναι. Είστε φρεσκογιαγιά, δηλαδή δεύτερη φορά? Ναι, φρεσκογιαγιά. Να το χρησιμοποιώ αυτό. Φρεσκογιαγιά, να το χρησιμοποιώ. Μια χαρά είστε, γιατί ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Ωραίο πράγματι.